Μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν ιατρίαν παθών αγιασμών οίκων πάσης επιβουλής ορατίστε και αοράτου αλεξιτήριον. Σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εν ανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επιτιδεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας ή να ταύτην ευλογών αγιάσεις. Αυτός Κύριε, ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον την στέγη υποστήριξης και διαβίωσης και κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας το έργον τούτο. Τα έργα ημών και τα έργα πάντων των ωφελουμένων και εργαζομένων εν αυτό, ον εν το ονόματί σου καταρχόμεθα σήμερον, είναι ταύτα ταχύ και αισίως εις πέρας αγάγωσιν. Φώτισον δε ημών την διάνοια πάντων των εργαζομένων και ωφελουμένων εν αυτό, ενίσχυσον τους βραχίωνας αυτών, είναι πάντοτε το αγαθόν πράτομεν και τα έργα του φωτός εργασόμεθα εις διακονίαν του λαού σου. Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, δίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων
δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σομφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σοντουρέων ημάς. Σας καλωσορίζουμε στα εγκαίνια της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης, κέντρο διεμέρευση μυρίς καρδίας ατόμων με κοινωνικές αναπηρίες και κοινωνική στέρηση. Ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 το Νοέμβριο του 2017 με αρχικό προϋπολογισμό έγκρισης 3,7 εκατομμύρια. Η σύμβαση του κτηρίου που βλέπετε υπεγράφει τον Δεκέμβριο του 2018. Παράλληλα υπήρξαν στην εγκριτική απόφαση του έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης η χρηματοδότηση, να μην παραλείψουμε. Υπήρξε η πρόβλεψη χρηματοδότησης όλων των δαπανών για τα δίκτυα ΟΚΟ, τόσο για την σύνδεση με τη ΔΙΑ, τη ΔΔΕ, τη ΔΕΤΥΠ, αλλά και τη σύνδεση με τον ΟΤΕ. Και παράλληλα εγκρίθηκε και ο εξοπλισμός, ο αναγκαίος εξοπλισμός για την πλήρωση των αναγκών της λειτουργίας του κέντρου. Όλα τα υποέργα, όλα τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Σήμερα ολοκληρώνεται και παραδίδεται σε λειτουργία αυτό το κόσμημα για τα άτομα που πολύ καιρό τώρα θέλαμε να εξυπηρετήσουμε αλλά δεν μπορούσαμε. Ήταν μια πάγια απέτηση, αίτηση του Δήμου, η οποία ικανοποιείται. Η συμβολή του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και από το Κοινωνικό, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ήταν σημαντική την περίοδο του 2014-2020 με χρηματοδότηση πάνω από 40 εκατομμύρια σε δράσεις προνοιακών υποδομών. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για την νέα προγραμματική περίοδο από το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027 με νέες δράσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν προνοιακές δομές και υποδομές που θα ξεπεράσουν τα 85 εκατομμύρια από τη νέα προγραμματική περίοδο η οποία θα ολοκληρωθεί το 2027. Δεν θέλω να μακρηγορήσω εγώ άλλο. Παρακαλούμε τον Σεβασμιώτο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριο Ειρηναίο για μία ομιλία του. Δημοτικοί, περιφερειακοί, άρχοντες, σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και θεσμών, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εργαζόμενοι και πάνω απ' όλα αγαπητοί ωφελούμενοι, αγαπητά μας παιδιά. Είμαστε όλοι σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, όχι επειδή αυτό το δημιουργεί η ατμόσφαιρα και κάποια ημέρα ορόσημο, αλλά κυρίως όταν εγκαινιάζονται δομές που υπηρετούν τον άνθρωπο και που δημιουργήθηκαν από τη σύμπραξη, την ενότητα, την κατανόηση και κυρίως την αγάπη για τους ανθρώπους που στην ζωή δοκιμάζονται διαφορετικά από ό,τι όλοι εμείς. Γι' αυτό και θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία την παρουσία μας εδώ, που πρέπει να είναι η πρώτη μέρα μιας παρουσίας που θα είναι μόνιμη, που θα είναι παρουσία στήριξης, κατανόησης, αρρωγής όλων των ανθρώπων. Αλλά είναι και μία μέρα η οποία πρέπει να αποδώσουμε, κατά την οποία πρέπει να αποδώσουμε στον κύριο Δήμαρχο, στους συνεργάτες του, στον Δήμο Ορδέας, αλλά και σε όλους τους αιρετούς που έχουν εμπλακεί στις υπηρεσίες της πολιτείας μας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίες με τη σύμπραξη, όπως είπα, γιατί είναι μεγάλη ανάγκη η σύμπραξη πλέον και η συμπόρευση στην πατρίδα μας, κατάφεραν να πάρουν από την τοπική εκκλησία, να προσφέρει μάλλον, για να μην εκλειφθεί διαφορετικά, να προσφέρει η εκκλησία το ακίνητο, το οικόπεδο και το κτίριο, αλλά ο Δήμος και όλοι όσοι προείπα
να το ανακαινήσουν, να το ανασκευάσουν και σήμερα πλέον να του δώσουν ζωή, έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα η ανάγκη και η έννοια της παρουσίας όχι μόνο των αιρετών διακόνων, αλλά και όλης της τοπικής κοινωνίας. Να στηρίξουμε δηλαδή τα παιδιά και τις οικογένειες της κοινωνίας που ζούμε και των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Οφείλω λοιπόν εκ μέρους της τοπικής εκκλησίας να ευχαριστήσω τον κύριο Πλακεντά και τους συνεργάτες του για όλα όσα έπραξαν το διάστημα που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί η λειτουργία αυτού του κτηρίου και η προετοιμασία του καλύτερα. Συγχρόνως, να διαβεβαιώσω τους γονείς και τα παιδιά ότι η Εκκλησία δεν παρέδωσε το κτίριο για να μείνει μακριά, αλλά θα είναι παρούσα μέσω της συνεργασίας με τον Δήμο, αλλά κυρίως θα είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε ανάγκη δημιουργηθεί κατά την λειτουργία αυτού του τόσο σημαντικού ιδρύματος. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να είστε όλοι ευλογημένοι και χαρούμενοι όταν δημιουργούμε τέτοιες δομές και μονάδες και να είστε σίγουροι ότι και η ελληνική πολιτεία, δεν είμαι αρμόδιος αλλά το συγχαίρω, τόσο για την παρουσία της Υπουργού αλλά και όλων των ανθρώπων, πάντοτε αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, έστω και αν μέσω των διαδικασιών αργούμε ή αργεί, να πω καλύτερα, είναι καλύτερα να αργεί αλλά να δημιουργεί πάντα. Και αυτό πρέπει να το καταγράψουμε και να το αποδώσουμε. Να είστε λοιπόν όλοι γεροί και ευλογημένοι και ο Χριστός και η Παναγία να φυλάει τους ανθρώπους που θα ζουν και θα εργάζονται σε αυτό το κτίριο και να ευλογεί πολλαπλάσια όλους όσους αγωνίστηκαν για να το παραδώσουν στη λειτουργία. Χαίρετε. Θα να τα καλημερίσω και να τα ευχαριστήσω για τη σημερινή φιλοξενία, τους γονείς, τους εργαζομένους και όλους εσάς που σήμερα μας κάνατε την ιδιαίτερη τιμή να βρισκόμαστε εδώ. Συνήθως μιλάω εκτός κειμένου για διαχείριση του χρόνου, αλλά σήμερα επειδή θέλω, η αλήθεια είναι, να σας μεταφέρω κάποια σημαντικά μηνύματα, θεωρώ και θαρώ, να μείνω στο κείμενό μου. Πριν από αυτό όμως θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς αυτούς που σήμερα με έχουν προσκαλέσει πέραν των παιδιών και των γονέων του Σεβαστή Πατέρα, αυτοί που σήμερα έτσι εξέτειναν αυτή την πολύ σημαντική πρόσκληση για μένα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο, στον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο που με ενημέρωσε πριν από λίγες μέρες, στον Περιφερειάρχη, που σήμερα βλέπω ότι η λέξη σύμπραξη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού με προεξάρτησα τη θέση της Εκκλησίας που παραχώρησε το κτίριο, γίνεται, αν θέλετε, και το δείγμα και ένα υπόδειγμα συνεργασίας που θα πρέπει να χαρακτηρίσει πάρα πολλές δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Κάνω και μια προσωπική αναφορά, γιατί εδώ το λέω και στους ανθρώπους που βρίσκονται στην αυτοδιοίκηση, τους βουλευτές μας, και καταθέτω και εδώ, αν θέλετε, την ιδιαίτερη αγάπη μου για τη Δυτική Μακεδονία. Δεν βρίσκομαι μόνο με την τωρινή ιδιότητα αυτή της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παρατηρώ και πιστεύω σε όλα αυτά τα θαύματα που μπορούν να γίνουν στη Δυτική Μακεδονία, σε όλη αυτή τη δύσκολη βέβαια συγκυρία και το δύσκολο συγκείμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το χώρο της εκπαίδευσης, με όλες τις εργασίες που κάναμε με τους περιφερειακούς διευθυντές και διευθυντές εκπαίδευσης για την ειδική αγωγή, την επαγγελματική εκπαίδευση, τη γενική εκπαίδευση. Μιλώντας αργότερα για τα θέματα φιλοξενίας, όταν εδώ κάναμε το δεύτερο συνέδριο Ινοτουρισμού και πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είχαν να κάνουν με όλη αυτή την πανσπερμία, αν θέλετε, εμπειριών που μπορεί να προσφέρει η περιοχή. Και ερχόμαστε εδώ να μιλήσουμε για τον άνθρωπο. Σε αυτό το νέο Υπουργείο, το οποίο έχει στο επίκεντρο της προσοχής του τον άνθρωπο από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι και την τρίτη μεγαλύτερη ηλικία, συζητούσαμε τώρα με το Σεβασμιάτο το όλες αυτές τις δράσεις που σκέφτεται, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι, ειδικά σε μια περιοχή που πλήττεται από το δημογραφικό, έχουν την απόλυτη ανάγκη μας. Επιστρέφω λοιπόν στο κείμενό μου, θέλοντας να ευχαριστήσω και προφανώς να χαιρετήσω την παρουσία όλων των υψηλών προσκεκλημένων. Οι υψηλότεροι προσκεκλημένοι βέβαια είναι οι άνθρωποι για τους οποίους είμαστε εδώ. Επαναλαμβάνω, είναι τα παιδιά.
όλων των ηλικιών. Αλλά και οι γονείς τους, οι οποίοι από τη στιγμή που αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα, ζουν με μια μεγάλη αγωνία. Επιτρέψτε επίσης να προσθέσω ότι την είχαμε και εμείς την αγωνία οικογενειακά. Καθώς η πρώτη μου ξαδέρφη σε ένα πολύ μικρό χωριό της Ευρετανίας, στο οποίο προστάτες είναι η Άγια Ανάργυρη, παρεπιπτόντως σεβασμιότατα, είναι το νέο Αργύριο Ευρετανίας, ζούσαμε οικογενειακά με την αγωνία τι θα γίνει η ξαδέρφη μου όταν φύγουν οι γονείς από τη ζωή. Η εξέλιξη ήταν λίγο διαφορετική από ό,τι περιμέναμε, αλλά συγχρόνως, ούσα εδώ, τιμώ και αυτή την αγωνία και τον προβληματισμό όλων των γονέων και των παιδιών σε όλη την Ελλάδα για το τι θα συμβεί όταν μεγαλώσουμε λίγο όλοι σε ηλικία και το πώς θα πρέπει τα παιδιά μας να περάσουν στα χέρια και στη φροντίδα την ενεργό αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι εδώ. Ευχαριστώ λοιπόν όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί γιατί... Ευχαριστώ λοιπόν όλο αυτό που έχει συμβεί γιατί έρχεται και συνάδει πλήρως και με τους σκοπούς αυτού του νέου Υπουργείου, του Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο μη έχετε έχοντας την υποχρέωση να γνωρίζετε τις αρμοδιότητες, η αναπηρία είναι από τα βασικά ζητήματα τα οποία χειριζόμαστε. Και βέβαια εδώ είναι κοντά μας και εδώ θα φανεί και η αξία και η μεγάλη σημασία της σύμπραξης και η Κινσέπ Λαμπιδόνες. Είναι οι γονείς που ξεκίνησαν ως Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με μια πολιωτή προσπάθεια, με μια κατάθεση και αφοσίωση. Και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής έρχεται εδώ να συνδράμει, καθώς έχουμε και το κομμάτι του ΚΙΝΣΕΠ, το κομμάτι δηλαδή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας πέραν του κομματιού της αναπηρίας. Εδώ λοιπόν, τι θα γίνει πράξη για όποιον μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει τι γίνεται στα κέντρα διημέρευσης ή στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Εδώ λοιπόν ενισχύεται και το κομμάτι της ανεξάρτητης διαβίωσης αλλά και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Ένα σημαντικό και κύριο κομμάτι πολιτικής και για εμάς, για την κυβέρνηση γενικά αλλά και για το Υπουργείο μας. Να στεκόμαστε μπράκτος στο πλευρό των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία και να υλοποιούμε με μικρά-μικρά βήματα, άλλοτε με επιτυχία, πολλές φορές με καθυστερήσεις τις οποίες θέλουμε να βελτιώσουμε, πράγματα για το καλό, για το καλό καθημερινά των ατόμων με αναπηρία. Να σας πω ότι το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει εξασφαλίσει 24 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την χρηματοδότηση των κέντρων διημέρευσης των ΚΔΙΦ, δηλαδή για άτομα με αναπηρία. Αυξάνεται το ποσό και πλέον από αυτή τη χρονιά, εντάσσεται στον προϋπολογισμό του δικού μας Υπουργείου, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κατά πόσο αυξάνεται το ποσό? Κατά 14 εκατομμύρια. Από 10 εκατομμύρια που ήταν λοιπόν, αυξάνεται στα 24 εκατομμύρια, εντάσσεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και σκοπός μας είναι, με την επικείμενη κοινή υπουργική απόφαση, να εντάξουμε το σύνολο της δαπάνης και για τα ασφαλισμένα όπως είναι ήδη, αλλά και για τα ανασφάλιστα άτομα, τα οποία μπορούν να έρχονται και να συμμετέχουν σε ΚΔΙΦ. Επισημαίνεται επίσης ότι από τον Νοέμβριο του 2023, και αυτό σίγουρα το ξέρετε όσοι ασχολείστε με αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, με τις ενέργειες του Υπουργείου μας, του ενεοσύστατου τότε Υπουργείου μας, για πρώτη φορά από τη σύσταση του ΕΟΠΗ, δόθηκε δυνατότητα στα κέντρα διημέρευσης να συνάψουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ. Σημαντική εξέλιξη, πάρα πολύ ουσιαστική και για τη βιωσιμότητα και την ομαλή ανεμπόδιστη χρηματοδότησή τους. Αυτές λοιπόν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και με τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, με τις οποίες θα αποζημιώνονται τα ανασφάλιστα άτομα και οι υπόλοιπες εκκρεμότητες, είναι θέμα μερικών εβδομάδων. Στόχο μας λοιπόν, όπως σας είπα πριν, είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό σας έμπρακτα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανες και υπερήφανοι στο Υπουργείο μας και για ένα άλλο νέο, για την εφαρμογή μιας καινοτόμου δράσεως μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον προσωπικό βοηθό. Χρηματοδότηση αυτού από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τα ευρωπαϊκά δηλαδή χρήματα, τους ευρωπαϊκούς πόρους, το ποσό που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια. Ήδη πάνω από 900 άτομα σε όλη την Ελλάδα έχουν βρει τον προσωπικό τους βοηθό. Φέτος φροντίσαμε σε μια άλλη πρωτοβουλία του Υπουργείου να εντάξουμε τα περισσότερα άτομα με αναπηρία από ποτέ στο κατασκηνωτικό μας πρόγραμμα. 4.350 παιδιά, άτομα με αναπηρία πολλών ηλικιών, θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό εδώ ακριβώς το πρόγραμμα. Διπλάσιος αριθμός από αυτός που ήταν το 2019. Είδα, αποτυπώνεται με έναν διακριτό και αποδεικτικό τρόπο ότι η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο με αριθμούς, αλλά με την κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική διάσταση λοιπόν της ανάπτυξης είναι αυτή που κατακλείζει με συναισθήματα,
απελευθερώνει τις ανθρώπινες και τις ευαίσθητες δυνάμεις της πολιτείας και των συμπολιτών μας. Μιας πολιτείας που πρέπει να είναι παρούσα και είναι παρούσα εκεί όπου υπάρχουν αποκλεισμοί και μειονεκτήματα. Εκεί όπου υπάρχουν δύο ή περισσότερες ταχύτητες και η κοινωνική συνοχή είναι το ζητούμενο. Η ισότητα στη ζωή και στις νέες ευκαιρίες θα πρέπει να αποτελεί καθημερινή μέρημνα για μία αντιαπραγμάτευτη στρατηγική που θα ενισχύεται από την ανάπτυξη δεξιοτήτων για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί τουλάχιστον να έρθουν στο επίπεδο των ανθρώπων που δεν έχουν τα προβλήματά τους. Ειδικά λοιπόν την περίοδο που διανύουμε, την περίοδο της απολιγνητοποίησης στη Δυτική Μακεδονία, η μέρημνά μας είναι πολύ σημαντική, κύριε Υπουργέ, προκειμένου να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή στη Δυτική Μακεδονία. Κάτι που είναι και ζητούμενο και προϋπόθεση για να ξεπεράσουμε το διάστημα αυτό των μεγάλων αλλαγών στην περιοχή μας. Έτσι λοιπόν σας ενημερώνουμε και ενημερώνουμε όλους τους παρευρισκόμενους ότι την περίοδο 2014-2020 επενδύθηκαν περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για 58 δράσεις στον τομέα της κοινωνικής συνοχής. Στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 προβλέπονται 85 εκατομμύρια ευρώ, όπως και ο Γιάννης είπε νωρίτερα, προκειμένου λοιπόν να ενισχύσουμε τις δομές μας αλλά και τις υποδομές μας. Όμως, επειδή υπήρχε ανάγκη να συνεχίσει αυτό το κέντρο να ξεκινήσει να λειτουργεί μέχρι ότου ενταχθεί στα συγκριματοδοτούμενα προγράμματα, η νέα Περιφερειακή Αρχή, και ευχαριστώ όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποφάσισε και συνδράμει με το αναγκαίο ποσό, έτσι ώστε μέχρι την ένταξη, όπως είπα, στα προγράμματα αυτά να μπορέσει να λειτουργεί η δομή χωρίς οικονομικά προβλήματα. Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, η κοινωνική συνοχή είναι μια ανταποδοτική δράση, όχι όμως με οικονομικούς όρους. Γιατί είναι ανταποδοτική δράση? Γιατί συμβάλλει στο να φέρει σε ισότιμη βάση τους συμπολίτες μας. Το είπα και νωρίτερα. Και αυτό πρέπει να γίνει πράξη και αυτό ακριβώς το θέμα θα έχει την καθημερινή μας έγνοια και την καθημερινή μας πρακτική. Απλώς οι άνθρωποι που κινούν από διαφορετική αφετηρία θα πρέπει να τύχουν ανισομερούς, επιτρέψτε μου την έκφραση, βοήθειας, προκειμένου να μπορέσουν να αισθάνονται ισότιμοι σε αυτή την κοινωνία. Και βέβαια, κλείνοντας, θέλω να πω συγχαρητήρια σ' όσους ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια, σ' όσους τη συνέχισαν και σ' όσους την ολοκλήρωσαν. Συγχαρητήρια λοιπόν, και βλέπω αρκετούς από αυτούς που είναι εδώ ανάμεσά μας, σ' όσους οραματίστηκαν την αξιοποίηση αυτού του κτηρίου και των υποδομών του, σε αυτούς που παραχώρησαν την έκταση, και αυτό το έργο καταδεικνύει ότι πολλές φορές τα έργα τα μεγάλα, και είναι μεγάλο έργο αυτό και είναι σύνθετο έργο, είναι έργα όχι μόνο μίας αυτοδιοικητικής περίοδου, όχι μόνο μίας δημαρχιακής ή περιφερειακής περίοδου. Τώρα τυχαίνει στην περίοδο αυτή να μπορούμε εμείς να κάνουμε τα εγγένεια. Αυτά ξεκίνησαν από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους, γιατί αυτό το οποίο συνδέει όλους εμάς, η συμπολιτική ουσία που μας συνδέει εμάς, είναι η ανάγκη και η πίστη που έχουμε ότι μια κοινωνία προοδεύει όταν έχει ισχυρή κοινωνική συνοχή και ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των πολιτών και αυτούς που όρισαν να εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους. Και με αυτές τις σκέψεις, αφού καλωσορίσω για άλλη μια φορά την αγαπητή κυρία Υπουργό, η οποία πραγματικά είναι αγαπητή στον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας, εύχομαι και εγώ καλή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών και πραγματικά με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται η δύναμη της συνεργασίας, της συνύπαρξης και το ότι αν έτσι συνεχίσουμε σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής, και είμαι σίγουρος θα το κάνουμε αυτό γιατί πρώτοι δείχνουμε το παράδειγμα, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τη Δυτική Μακεδονία. Dear Minister, dear Reverend, dear Members of Parliament, Mr. Mayor, Mr. Governor, and all the parents also who are there with us, and obviously their children. And I need to check when I need to stop for the translation. So.
Θα μιλήσω αγγλικά προφανώς, θα υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί γονείς και κυρίως αγαπητά παιδιά. Obviously, when we are participating in such events in a region like Western Macedonia, it makes us very proud to be serving the European Union in Brussels in relation to a country like Greece. Προφανέστατα, κάθε φορά που παριστάμεθα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπως αυτή η σημερινή στη Δυτική Μακεδονία, αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που υπηρετούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της φυσικώς, όπως την Ελλάδα. I would like to pick up on what I've heard so far, which was very striking to me. And first of all, the fantastic synergy and cooperation that was witnessed here between first the region and the Ministry of Social Cohesion and Family, and second, them with the church, the municipality, and the Association of Parents. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία τα οποία πραγματικά μου δημιούργησαν μεγάλη εντύπωση ακούγοντάς τα. Αρχικά, σε αυτό που ονομάστηκε κατά επανάληψη σύμπραξη, στη συνέργεια και τη συνεργασία που αναπτύχθηκε αρχικά μεταξύ Υπουργείου και Περιφέρειας και στη συνέχεια μεταξύ Εκκλησίας και Δημοτικών Αρχών, αλλά και των Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζει την τελευταία εγγενείο και καλωσορίζει τη λειτουργία του Κέντρου Διημέρευσης, ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέρασης υποζητιζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Ιορδαίας, στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, τον οποίο εκπροσωπώ, και η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην οποία είμαι επικεφαλής, έχουμε σκοπό να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο σε δράσεις σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως εκπαιδευτικός και ερευνητικός φορέας συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς, ώστε μέσα από το θεσμικό του ρόλο να συνδράμει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, που θέλουμε και που μας αξίζει. Γιατί θέλω να πω δύο κουβέντες μοναχά. Και έχουν ήδη. Ναι, κύριε. Είναι όλοι από καρδιάς. Είναι όλοι και καταλαβαίνετε. Τα χρόνια που προηγήθηκαν επισφράγησαν σήμερα τη μακριά αλυσίδα των ανθρώπων που εργάστηκαν εν αγώνια και πυρετοδός με ηρωισμό για να έρθει το σήμερα. Τους είμαστε ευγνώμονες. Ως σύλλογος γονέων και δαιμόνων και φίλων, ατόμων με αναπηρία περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ως κινησέπ λαπιδώνες, καταθέτουμε συμπυκνωμένες ευχαριστίες σε όλους αυτούς που υπερασπίστηκαν και αγκάλιασαν εκ θεμελίων κάθε σπιθαμή του ονείρου αυτού ως να γίνει έργο σήμερα. Τον πρώην Μητροπολίτη μας κύριο Θεόκλητο, τον πρώην Δήμαρχο Ιορδαίας κύριο Σάβα Ζαμανίδη, τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ 2014-20 για τη Δυτική Μακεδονία, το Δήμαρχο Ιορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά, τη Δημοτική Αρχή, για την έως τώρα στήριξη και αμέριστη εμπιστοσύνη, τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, τον Αντιδήμαρχο κ. Νίκο Φουρκιώτη, τον Ειδικό Σύμβουλο, ειδικά κ. Βασίλη Κούτσιγμα, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργο Μανατίδη, την Περιφερειακή Αρχή, για τη συγκινητική οικονομική στήριξη της αρχής. Ανάμεσά τους, όλα αυτά τα χρόνια, διάσπαρτοι γονείς σε ρήγορση. Άλλοι ζουν, άλλοι δεν ζουν. Ειδικά το Στέλιο Δοναρίδη, τον Παντελή Ραδουνισλή, που δεν είναι μαζί μας, την Ελένη Χατζοπούλου, τον Μίμη Δημητριάδη, την εταιρεία Horizon. Είμαστε στο τώρα, στους φίλους, εθελοντές, τους ίδιους τους νέους με αναπηρία, που με ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία στηρίζουν ήδη όλο αυτό το διάστημα την ενδοχώρα αυτού του έργου, το όραμά μας, τα εργαστήρια υφαντικής, βιβλιοδεσίας, κυροπλαστικής, κυπουρικής, που μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε με σθένος την επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, ώστε να αναδυθεί ο εσωτερικός κόσμος και η στιβαρή, ειλικρινής και αμοντάριστη φωνή που έχει ο κόσμος της αναπηρίας των παιδιών μας.
Ξεχωριστά στους φίλους, καταθέτουμε την παρουσία του πρώτου μεγάλου ευεργέτη μας, της οικογένειας του Σάβα και της Νίτσας Μενδικίδη και όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν ως τώρα τον πολύτιμο λίθο τους, για τους οποίους επιβεβαιώνεται το «στέκομαι στο πλάι σου» που σημαίνει «πιστεύω σε σένα». Απλά γονικλινούμε. Χαιρόμαστε και καλωσορίζουμε με την παρουσία την Υπουργό, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που από την έως τώρα εμπειρία και θητεία της και στη διαβιοεκπαίδευση και στην ειδική αγωγή ήδη θα προαισθάνεται τι πρόκειται στα επόμενα χρόνια εδώ συν Θεό να ανθίσει. Και είπα ανθίσει. Η Λαμπιδόν είναι ένα φυτό μυθικό και θαυματουργό την ίδια ώρα. Ταυτίζεται με τη λευκή παιόνια. Υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς και στη Δύση και στην Ανατολή. Φωτίζει μονάχα τη νύχτα. Τη μέρα δεν φαίνεται. Είναι το σήμα μας. Στην είσοδο θα είδατε ίσως στο κατόφλι ανθισμένους τους αγάπανθους. Είναι το χνάρι μας. Με αυτούς τους δύο βολβούς που πολλαπλασιάζονται μονάχοι τους καταθέτουμε και εμείς σε όσους προηγήθηκαν και αφιερώνουμε το πέρασμά μας. Θα παλέψουμε για το δεδομένο φως μιας αγάπης που πολλαπλασιάζεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας πρόγραμμα για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Παπαδόπουλε πρώην Υπουργέ, κύριε Κουκουλόπουλε πρώην Υπουργέ, στο πρωτόκολλο που ακούστηκε να προσθέσω τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Σαμαρά, και τον πρώην δήμαρχο Εορδέας και Αγίας Παρασκευής, τον προκάτοχό μου, τον Σάββατο Ζαμανίδη. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για ολόκληρη την Εορδέα. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Πτολεμαΐδα και είναι το τέλος μιας δύσκολης πορείας υλοποίησης ενός ονείρου πολλών ανθρώπων, στο οποίο στην πορεία έγινε όνειρο ακόμα περισσότερο. Μιας απέτησης, μιας λύτρωσης θα έλεγα, πολλών ανθρώπων που πλέον αφήνουν για λίγο στην άκρη ένα μέρος του άγχους για τα παιδιά τους, για τα παιδιά μας. Ο τόπος μας αποκτά μια δομή ανάσα, δημιουργικής απασχόλησης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με κινητικές αναπηρίες, όπως λέγεται, δυναμικότητας 26 έως 50 ατόμων και ταυτόχρονα μια στέχη υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση, δυναμικότητας 12 ατόμων. Κάθε τέλος όμως, όπως είπε νωρίτερα και η κυρία Ντέλα, είναι και μια αρχή. Το ξεκίνημα μιας μεγάλης προσπάθειας των φορέων μας, της πολιτείας, κυρία Υπουργέ, των γονέων που ανέλαβαν ευθύνες και πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία της δομής με τους Λαμπιδόνες. Μια προσπάθεια στο σημείο που αναλογεί και σε ό,τι αναλογεί στο Δήμο μας, δηλώνουμε παρόντες και έχω πει και άλλες φορές ότι η ιστορία γράφεται από τους παρόντες. 6 υποέργα διαμόρφωσαν έναν προϋπολογισμό στο ύψος των 3.700.000 περίπου χιλιάδων ευρώ. Τα χρήματα δόθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας 2017-2024 και ένα ποσό από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, το γνωστό τοπικό πόρο του Δήμου Εορδέας. Μια δομή που, όπως ακούστηκε και νωρίτερα, θα βοηθήσει ιδιαίτερα και τα τμήματα του Πανεπιστημίου της Σχολής Επιστημών Υγείας που βρίσκονται στην πόλη μας και εδραιώνονται μέσα από αυτό. Θα βοηθήσει ακόμα και τον Ποδοσάκη Νοσοκομείου. Κύριε Διοικητά, σας καλωσορίζω και εσάς και σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα από εκείνες που όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά σηματοδοτεί, αν θέλετε, την πορεία μας, γιατί μας κάνει και αισθανόμαστε ακόμα πιο χρήσιμοι. Και η σημερινή μέρα είναι μια μέρα που την περιμένανε πολλοί και πολλοί άνθρωποι. Δεν θα γινόταν όμως η σημερινή μέρα πράξη αν πολλοί άνθρωποι, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, δεν έκαναν κάποια πράγματα και επιτρέψτε μου να κλείσω λέγοντας ονόματα. Γιατί πρέπει να τα πω, γιατί οφείλω να τα πω, γιατί ένα χρέος τιμής για μένα να τα πω. Να ευχαριστήσω αρχικά την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της πρότασης, την ένταξη και τη χρηματοδότηση του έργου. Thank you very much. Να ευχαριστήσω, γιατί τίποτα δεν θα είχε γίνει σήμερα και δεν θα υπήρχε αυτό εδώ, ούτε εμείς εδώ, την Ιερά Μητρόπολη του τόπου μας, την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, που παραχώρησε το ακίνητο του γυροκομείου στο Δήμο. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρώην Φλωρίνης Γέροντα Θεόκλητο,
για τη γενναιότητα της παραχώρησης και πραγματικά τον ευχαριστώ, παρότι ξέρω ότι δεν με ακούει, ξέρω ότι θα μάθει ότι τον ευχαριστούμε για αυτή τη γενναιότητα. Να ευχαριστήσω επίσης τον Σεβασμιότο Μητροπολίτη μας Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, τον κύριο κύριο Ειρηναίο, γιατί από τον περασμένο Νοέμβριο που έγινε ο ποιμενάρχης μας, αγωνιά, στηρίζει και ευλογεί την προσπάθεια. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα είναι στο διανικές. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να πω σε έναν άνθρωπο που έκλαψε, μάτωσε και αγάπησε αυτό το έργο, στον πρωτοσύγγελο πατέρα Νικηφόρο και στον αρχιερατικό επίτροπο Εορδέα στον πατέρα Βουσί. Στους πρώην περιφερειάρχες, τον Θόδωρο Καρυπίδη και Γιώργο Κασαπίδη, τον μεν πρώτο για την ένταξη και τη βοήθεια του άνταξη του έργου, τον δε δεύτερο για την βοήθειά του στην περασμένη τετραετία. Στον νυν Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Αμανατίδη και σε ολόκληρο το Περιφερειακό Συμβούλιο, για τη θέρμη, τη βοήθεια που αντιμετωπίζει τη νέα φάση του εγχειρήματος και είμαι βέβαιος ότι θα είναι δίπλα μας όλη αυτή την προσπάθεια. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδόπουλο γιατί σε δεδομένη στιγμή έλυσε προβλήματα της δομής και τον κύριο Κουκουλόπουλο που είναι παρόν και πάντα με αγωνία ρωτάει και βοηθάει στα προβλήματα. Το να είμαι στο προϊστάμενο της ειδικής υπηρεσίας, τον κύριο Χαράλα Μποκυρτσίδη, καθώς και τον νυν προϊστάμενο τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, για την επίλυση διαδικαστικών και άλλων προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης του έργου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να πω στο συνταξιούχο πλέον Ηλία Μουρατίδη, τον Παναγιώτη τον Κοφινίδη και στη Βιργινία Αυγουστινάκη για όλη τη βοήθεια στην ολοκλήρωση των εργασιών εδώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου στον προκάτοχό μου, στον πρώην Δήμαρχο Σάβα Ζαμανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε. Και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της περίοδου 2014-2019, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της περίοδου 2019-2023, καθώς και της τρέχουσας περίοδου, γιατί με τις προτάσεις τους, τις αποφάσεις τους, εδραίωσαν το έργο. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον συνεργάτη μου και αντιδήμαρχο Νίκο Φουρκιώτη, που είχε την ευθύνη της παρακολούθησης ως πολιτικός προϊστάμενος όλους του έργου. Ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη της τεχνικής μας υπηρεσίας, στο Διευθυντή και σε όλους όσους μελέτησαν και επίβλεψαν, τον Γιάννη τον Τζιόλα, τον Αστέριο τον Σιδέρη, την Ευδοκία την Καραογδανίδου και στα στελέχη του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Ορδέας, την Κατερίνα την Ίτσκου, τη Μαρία την Καραγιαννάκη, τη Χριστίνα την Καρλή, που για πολλές ώρες δουλειάς βοήθησαν ώστε να ολοκληρωθούν όλες τις διαδικασίες. Επίσης την Ευαγγελία Δεπάστα, στέλεχος του Γραφείου Προμηθειών, και τα μέλη των επιτροπών παραλαβής που φρόντισαν μέσα από τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τον εξοπλισμό της δομής και έτσι ώστε όλα να γίνουν με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ιδιαίτερα ευχαριστώ στο τεχνικό επιμελητήριο και στην κυρία Μαρία Εμμανουήλ που μας βοήθησε πάρα πολύ με τη διαδικασία του εξοπλισμού σε μια δύσκολη περίοδο του κορονοϊού και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο που δεν είναι σήμερα μαζί μας λόγω υποχρεώσεων του, λόγω της ιδιότητάς του, στον ειδικό μου συνεργάτη για θέματα αναπηρίας και γραμματέα της ΑΣΑΜΕΑ, τον Βασίλη τον Κούτσιανο, χωρίς τη βοήθεια του οποίου δεν θα ήμασταν έτοιμοι σε πολλά εξειδικευμένα προγράμματα. Πρέπει επίσης να πω ότι είμαστε τυχεροί, γιατί μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία πρόκυψε μια τεχνική εταιρεία με το όνομα Αντέως, δεν τους ξέραμε τους ανθρώπους, αλλά ήταν τόσο συνεργάσιμη, τόσο λειτουργική και τόσο ευέλικτη, που πραγματικά μια εταιρεία με ανθρώπινο πρόσωπο και άρτιο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γιατί παίζει ρόλο σε ένα έργο και ποιος άνθρωπος θα σου τύχει για να το κατασκευάσει. Το ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω τον Ομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο ολόκληρο και ιδιαίτερα τον πρόεδρο τον Μιχάλη τον Μίγκο, γιατί τον ξέρετε τον Μιχάλη, άλλοτε δυναμικά και άλλοτε όχι, με τον τρόπο που ο ίδιος ξέρει πάντα προσπαθεί να πιέζει. Άφησα τέλος, όχι λόγω σειράς ούτε τυχαία, το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία, καθώς ήταν, είναι και θα είναι ο ενδυνάμει καθοριστικός σύμμαχος από την πρώτη μέρα της πορείας έως σήμερα, που πρόκειται να είναι μια νέα πορεία. Πολλές ευχαριστίες λοιπόν στον αείμνηστο κύριο Παντελή Ραβνισλή,
που φύτεψε το σπόρο, ώστε αυτό το πράγμα να συμβαίνει εδώ. Νομίζω ότι σήμερα θα χαμογελάει από την πλευρά. Στον επίτιμο πρόεδρο και πολύτιμο συνεργάτη, τον Στέλιο τον Αδουμαρίδη, που φρόντισε με κόπο, προσωπική και ατέλειωτη προσπάθεια, ο σπόρος αυτός που φυτεύτηκε να γίνει δέντρο, με ρίζες στιβαρές, να αντέχει σε ανέμους και κακουχίες. Φτάσαμε μαζί με τον Στέλιο μέχρι την Κομωτινή και άλλους συνεργάτες, σε υπουργεία και φορείς για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Τον ευχαριστώ προσωπικά και τον συγχαίρω για όλη την πορεία και την προσπάθεια αυτή. Στέλιο, θέλω να έρθεις στο βήμα και να πεις δύο κουβέντες. Πολύ γρήγορα όμως, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου την παράβαση του πρωτοκόλλου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ, Πανίγερ, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, η ώρα πέρασε σε όλους, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα. Δεν έχω να πω τίποτα. Ένα μόνο πράγμα θέλω να πω, ότι αυτό που αυτός ο χώρος ο οποίος βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι ένα όνειρο το οποίο είναι πραγματικότητα. Για μένα προσωπικά, για τους ανθρώπους και τους συνεργάτες που ήταν δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια, ήταν όνειρο κυριολεκτικά. Το ότι σήμερα είμαστε εδώ και κάνουμε τα εγγένεια οφείλεται σε όλους αυτούς που προανέφερε ο Πλακετάς, που προαναφέρανε οι προαναλύσαντες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από σήμερα ξεκινάμε. Από σήμερα είναι τα δύσκολα. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα αν είμαστε μόνο οι τρεις που διοικούν σήμερα τους λαμπιδόνες. Θα πρέπει όλοι μαζί να προσφέρουμε αυτό το οποίο μπορούμε. Να μην ξεχνάμε ότι η αναπηρία δεν είναι ασθένεια, δεν μεταδίδεται. Είναι δικαίωμα η αναπηρία. Και θα παρακαλέσω και τον Δήμαρχο, αλλά και τον Περιφερειάρχη, καθώς και την κυρία Υπουργό, αυτός ο χώρος, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλος, από την εμπειρία που έχω και πιστέψτε με είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι ο δεύτερος σε έκταση σε όλη την Ελλάδα. Θα μπορέσουμε εδώ να κάνουμε πολλά πολλά πράγματα αρκεί να προσπαθήσουμε. Θα ήταν ευχής έργο να ξεκινήσει από εδώ η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας για τα άτομα με αναπηρία, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, πράγματα τα οποία είναι εν εξελίξη. Γιατί να μην ξεκινήσουμε από εδώ, έτσι ώστε να δούμε έναν άνθρωπο σε καρότσι να περπατά? Γιατί να μην πετύχουμε πράγματα τα οποία σήμερα βλέπουμε σε προηγμένες χώρες και κυρίως στις σκανδιναβικές που έχουμε επισκεφθεί? Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πλακετά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια και ως αντιπεριφερειάρχης και ως δήμαρχος ήταν αυτός ο οποίος πίστεψε. Δεν θα ξεχάσω βέβαια την καθοριστική συμβουλή του κύριου Ζαμανίδη. Ο Σάββας, ο φίλος μου, ο συμμαθητής μου, ήταν αυτός που πίστεψε πραγματικά σε αυτό και έβαλε την υπογραφή του. Ευχαριστώ όλους, μην αδικήσω κανέναν, που πραγματικά ήταν δίπλα μας με όλη την έννοια της λέξης πραγματικά και κατορθώσαμε όλοι μαζί να το κάνουμε πράξη. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους. Την Όλγα την Τέλα, τα μέλη της διευθύνσης της διαχείρισης των λαμπιδόνων, την κυρία Ελένη Χατζοπούλου και τον κύριο Μίμη Δημητριάδη, γιατί ανέλαβαν αυτό το δέντρο που είπαμε νωρίτερα να ριζώσει, να μεγαλώσει και να δώσει καρπούς και να γίνει χρήσιμο και παραγωγικό. Τον Μίμη τον Δημητριάδη τον ευχαριστώ, γιατί και με την προηγούμενη του ιδιότητα ως πρώην βουλευτής βοήθησε καθοριστικά σε αποφάσεις και δεδομένα στα Υπουργεία στην Αθήνα. Τέλος, και κλείνω με αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο για τα ακούραστα μέλη και τους εθελοντές του Συλλόγου Γονέων και Φίλων με Αναπηρία, τα μέλη όλων των Διοικητικών Συμβουλίων, γιατί κατά καιρούς πέρασαν πολύ, γιατί πάντα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν την κατάλληλη στιγμή. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να αποκριθώ ευλαβικά σε όλα εκείνα τα παιδιά που θα χρησιμοποιούν τη δομή για την υπομονή τους να ετοιμαστεί και τη λαφτάρα τους να τη χρησιμοποιήσουν. Ο Δήμος Ιορδέας πρόκειται να είναι πάντα εδώ, με οποιαδήποτε μορφή και αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να περάσουμε στη διάθεση. Thank you.
όσο και δικό σου θα και τα αυτοπροσδοσία όλο το πρωινό που σα συγκεντρώνονται, είναι το σαλόνι μα πίσω. Εδώ βλέπετε συγχρόνω το εργαστήριο Φαντική που έχει ξεκινήσει τον εργοπόλεο. Ναι, που ήδη λειτουργεί. Αυτό είναι και ο χώρο ανάγνωση και δραστηριοτήτων νεοφόνη προβολή. Όλα δηλαδή θα συμβαίνουν εδώ μέσα με του ωφελούμενου. Είναι ένα μεγάλο χώρο. Ελάτε από εδώ να σα. Όλγα, πώ είναι οι εκπαιδευτέ ανά 35 αγιορτέ θα έρθουν. Επίσης έχω εθελοντές επιμονητής, μιλάμε και η Λίζα η Φέλη. Έλα, Λίζα, έγινε να πω. Λίζα, φωτογραφία.